ρωτήσω εγώ κάτι. Χρώματα στη σημαία θα αλλάξετε, έτσι, να κλείνουμε τη συζήτηση. Με τίποτε. Τι, κόκκινο και κίτρινο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, μου αρέσει το κόκκινο έτσι κι αλλιώς, αλλά... Μια που το είπατε. Και εγώ με εκδίσουμε, οπότε συμφωνήσαμε. Αυτή η κοινωνία, αγαπητέ Γιώργο, αλλά και όλοι μας, η μεν κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο σοκ για να αφυπνιστεί. Δεν έχουμε εξαφνιστεί. Αυτό το ρόλο έχουμε στη σημαία, δηλαδή, όταν ξαφνικά είδα... Όχι, δεν τελείωσα, Και παράλληλα, ό,τι κάνουμε πλέον πρέπει να το κάνουμε με ανατροπές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, υπήρξε ένα... Ένα, λοιπόν. Εγώ τι είπα, απλά. Ποιο είναι το σήμα, το έμβλημα του Δημοτισκού. Το έμβλημα του Δημοτισκού είναι τα γνωστά φίλια, περιπτωτρεγμένα φίλια. Τίποτα. Το οποίο δεν πρέπει να αλλάξουμε και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Με όλες τις τουρκικές καλλιτεχνικές μορφές. Αν ρωτήσεις τον Γιάννη και αν ρωτήσεις την κοινωνία ολόκληρη, το πρώτο που θα σου απαντήσει, με οργή μάλιστα, είναι ένα μίσος για το πολιτικό σύστημα. Και για μένα βέβαια, και για το πολιτικό σύστημα και για τους πολιτικούς. Και μάλιστα με οργή. Αυτό δεν εκφράζεται με χρώματα αισιόδοξα, εκφράζεται με το κίτρινο. Που παράλληλα έχει... Μας έχετε πείσει τώρα για τα αυτά, δεν είμαστε παρακάτω. Για τη σταθερότητα και την μακροζωία, όπως ακριβώς είναι το κίτρινο, του Πατριαρχείου. Υπήρξαν δύο, υπήρξαν πάντως. Το Πατριαρχείου ήταν το κίνητρο για να προσθέσετε το κίνητρο. Το κίνητρο, το Πατριαρχείο δεν επέλεξε τυχαία το κίνητρο, μην το λέμε. Θεσμός χιλιετιών, σαφώς και δεν μπορεί να κάνει τυχαίες επιλογές. Σίγουρα δεν είναι τυχαία. Και βέβαια, εσείς το κόκκινο Γιάννη είναι αυτό που αισθάνεσαι και εσύ και όλοι μας μέσα μας. Να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, δεν είναι κατάλληλα. Η επανάσταση. Σημαίνει ότι πέσει και έναν χρειαστή. Οι περισσότεροι, ειδικά δηλαδή το ΚΚΕ, που πρέπει να με ευγνωμονεί για το λόγο. Βάλατε το κόκκινο στη σημαία. Σημαία με παραλλαγές μπορεί να βγουν άσπρο γαλάζιο, ας πούμε, πράσινο. Μπορεί. Πάντως μας έλειπε η σημαία. Η σημαία είναι χαρακτηριστικό πολλών περιοχών. Μέχρι και οι ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν σημαία. Και κάθε μπορεί να υπάρχουν και παραλλαγές. Εξάλλου θα πούν οι γνώστες του πράγματος και οι καλλιτέχνες θα πούν απόψεις, θα πούν ιδέες. Εκείνο που δεν αλλάζει είναι ο κύκλος με το... Εντάξει, αυτό είναι σίγουρα δεν αλλάζει. Το έμβλημα του Δήμου. Δεν νομίζω να εστιάστηκε εκεί η αντίθεση στο έμβλημα του Δήμου. Στα χρώματα περισσότερο. Εντάξει, ήταν το timing από τη μια και καλό ήταν. Προκαλέσατε την κοινωνία. Ένας φίλος σας μου είπε ότι προβοκάρατε την κοινωνία. Να σας πω τι συνέβη. Για να τις δείξετε, να σας πω τι συνέβη. Το πρόβλημα το είχα πει στο Γιάννη. Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε από εδώ. Ξεκίνησε γιατί μπήκαν όλες οι σημαίες στην είσοδο της πόλης. Ναι. Και μεταφέρθηκε και παραμονή της 7ης και μεταφέρθηκε στην Αθήνα ότι κατεβάσαμε την ελληνική σημαία, ναι, και ανεβάσαμε την τοπική, ναι, την επαναστατική αυτή σημαία. Σε συνάρτηση με τα επεισόδια που έγιναν στη Ρόδο, αυτό μεγεθύθηκε, ναι, λέγοντας ότι πλέον μία περιοχή αυτονομείται. Δεν θέλει τους πολιτικούς, δεν θέλει κανέναν. Εκεί έγινε η μεγέθυνση, ήταν θεμένα βέβαια, γιατί αλλήμωνο, εάν υποστήλουμε την ελληνική σημαία. Έχουμε πολλά να πούμε βέβαια για την επόμενη συζήτηση. Εγώ χαίρομαι που δεσμευτήκατε ότι θα κάνετε τον κόπο για μια δεύτερη συζήτηση, αμέσως επόμενη εβδομάδα.